Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017. Κριός. Τα όνειρά σας σήμερα παίρνουν σάρκα και οστά. Με δυναμισμό και χωρίς τύψεις βαδίζετε στην επιτυχία που τόσο πολύ αποζητάτε. Αφήστε τους εγωισμούς στα ερωτικά και ασχοληθείτε με φιλικά πρόσωπα. Ταύρος. Ένα οικονομικό πρόβλημα μέσα από τον οικογενειακό τομέα, κληρονομικό ή δικαστικό ζήτημα παίρνει τη λύση του. Δώστε πνοή και στα προσωπικά σας θέματα που τα έχετε λίγο παραμελήσει. Νέα πνοή σε κάθε τομέα σας κάνει χαρούμενους. Και περνάμε στο δίδυμο. Νέες αλλαγές σήμερα, φίλοι μου καλοί. Με τη διάθεσή σας πάντα θετική και στα ύψη η εργασία, αλλά και η οικονομία σας, κάνει από το μεσημέρι και μετά νικητές στη σκακέρα της ζωής σας. Ρισκάρατε και πετύχατε. Η νίκη είναι δική σας. Χαρείτε την λοιπόν με φίλους ή τον ερωτικό σας σύντροφο. Καρκίνος. Χαλαρού σας βρίσκει η όψη του πλανήτη σας Σελήνη. Παρότι κουραστήκατε αρκετά, καταφέρατε να βρείτε λύσεις σε πρακτικά θέματα αλλά και ερωτικά που σας βασάνιζαν τον τελευταίο καιρό. Ήρθε η ώρα για έναν καλό απολογισμό. Αφιερώστε χρόνο στην οικογένεια. Λέων. Ρομαντισμός και δύναμη παντρεύονται για ένα καλύτερο σκοπό στην δύσκολη καθημερινότητά σας. Χρηματοοικονομικό πρόβλημα βρίσκει τη λύση του χάρη στο φιλικό σας περίγυρο. Ακολουθήστε τις συμβουλές των φίλων σας, ίσως για εσάς χαράξουν πορεία προς την επιτυχία. Μην ξεχάσετε να τους ευχαριστήσετε. Παρθένος. Ήρεμα και χαλαρά θέλετε να προχωρήσετε στο μονοπάτι σας, αλλά η σημερινή ημέρα δεν σας αφήνει. Κλείστε κάθε κρεμότητα με βάση το χρήμα ή το νόμο. Μη βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις για θέματα ερωτικού τύπου. Ζυγός. Η κοινωνική σας ζωή έχει αλλάξει ήδη. Οι αναθεωρήσεις σε προσωπικά, ερωτικά ή φιλικά δεδομένα έχουν την τιμητική τους. Αλλάξτε τον τρόπο σκέψης και μπείτε σε ένα πρίσμα δεδομένων από τον περίγυρό σας. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε τους γύρω σας αρνητικά ή θετικά. Είναι στο δικό σας χέρι ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Σκορπιός. Παντός τύπου αλλαγές και χρηματοοικονομικά σας βγάζουν από το πρόγραμμά σας. Προσοχή στις παρεξηγήσεις, μιας και το εμπόλεμο κλίμα είναι ενεργό. Αφήστε χώρο στον εαυτό σας να φωλιάσει τα συναισθήματά σας. Η χαλάρωση και η διασκέδαση βοηθούν τα νέα σχέδια. Τοξότης. Νευρική ημέρα, όχι για κακό σκοπό. Αυτό οφείλεται στο ότι παίρνετε γρήγορες αποφάσεις και θέλετε να βοηθήσετε και αγαπημένα πρόσωπα. Προτιμήστε την απομόνωση από το απόγευμα και μετά για να βρείτε λύσεις στα δικά σας θέματα πρώτα, αλλά και στα οικεία σας πρόσωπα. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Δυναμική ημέρα αλλά και υποτονική η υγεία σας σήμερα. Προσέξτε τη διατροφή σας. Η ημέρα κυλά βαρετά για εσάς, μιας και σκέφτεστε την ξεκούραση, τον έρωτα και τα οικογενειακά ζητήματα που σας απασχολούν. Νέες ευκαιρίες σας κάνουν πιο δυνατούς. Υδροχόος. Αλλάξατε πολλά τον τελευταίο καιρό. Πρώτα απ' όλα στα οικογενειακά θέματα. Στα εργασιακά θέλετε λίγο ακόμα για να σας οδηγήσουν στον δρόμο της επιτυχίας. Με σταθερή υπομονή πετυχαίνετε κάθε στόχο. Αφιερωθείτε στο βωμό της επιτυχίας και την υλοποίηση στόχων. Προσοχή στα ερωτικά ξεκαθαρίσματα. Ιχθύες. Έχετε κουραστεί αρκετά ακούγοντας και βοηθώντας τα φιλικά σας πρόσωπα. Δεν είναι κακό να ακουστεί και η δική σας φωνή. Οι καθυστερήσεις πάβουν πλέον να υπάρχουν. Αυτό αφορά όλους τους τομείς της ζωής σας. Δώστε προτεραιότητα στα δικά σας θέλω. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.